Επειδή το θράσος ορισμένων ανθρώπων δεν έχει όρια και άκουσα προηγουμένως την ανακοίνωση, κατά τύχη άκουσα το τελευταίο κομμάτι της ανακοίνωσης που έβγαλε η Διανόχη, ο Δήμος, δεν θυμάμαι. Σας διαβάζω πολύ πολύ γρήγορα τα email που έστειλαν όλοι οι επικεφαλείς προς την Διανόχ για το θέμα της ενημέρωσης και αρχίζω με τη σειρά των συνδυασμών. Η Συμμαχία Αξιών. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε την ημεροχρονολογία που δύναστε να παραστείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ετηθούμε την εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξή του, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων αφορά στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και όχι μόνο των επικεφαλής. Mm-hmm. Συνεχίζω. Ερμιώνη Φρεζούλη, θα συμφωνήσω. Το θέμα αφορά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τους δημότες που έχουν θορυβηθεί από αυτή την εξέλιξη, καθώς η ενημέρωση είναι λυπής. Το θέμα πέραν των τεχνικών λεπτομεριών που είναι κρίσιμες κλπ. Συνεχίζω. Χίος μπροστά, συμφωνούμε και εμείς ότι πρέπει να συζητηθούν τα θέματα λειτουργίας της Διανόχ από μηδενική βάση σε συναντρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Και κλείνω με τον κύριο Βουρνού. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και συζήτηση για θέματα που αφορούν τη Διανόχ. Κύριε Φίκαρη, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, το θράσος ορισμένων ανθρώπων δεν έχει όρια. Ειλικρινά, και δεν ξέρω, άκουσα και τον επίλογο για τη Νέα Χίο. Εάν η Νέα Χίος είναι η αδιαφάνεια, τα ψέματα, η προσλήψη συμμετέρων, κουμπάρων, γνωστών, συνυποψηφίων και οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. και οι αναθέσεις και η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, συμφωνούμε ότι αυτή είναι η Νέα Χίος του κυρίου Κάρματζη και τη Δημοτική Αρχή. Πότε σας απέστειλε την πρόσκληση? Μισό λεπτάκι να ανέβω λίγο στα email, να σας πω άμεσος. Mm-hmm. Λοιπόν, 4 Νοεμβρίου και οι απαντήσεις δόθηκαν 4 και 5 Νοεμβρίου προς τον κύριο Γιαννίρη. Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία άκουσαν οι θεατές σας, mm-hmm. πραγματικά με εξέπληξαν, γι' αυτό και ζήτησα... Ουσιαστικά αυτό που λέτε, κύριε Καραβασίλη, είναι ότι εσείς δεχτήκατε μία πρόσκληση στις 4 του μήνα. Απαντήσατε ότι είναι ένα, για να δω αν το έχω καταλάβει εγώ σωστά, και κατ' επέκταση όσοι μας ακούν, ότι έγινε αυτή η πρόσκληση. Εσείς απαντήσατε ότι δεν είναι θέμα το οποίο αφορά μόνο τους επικεφαλείς, αλλά πρέπει να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβουλίο Χίου. Πάρα πολύ σωστά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις απάντησαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και είναι κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό, δεν απαντήθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Απλά σήμερα ακούσαμε αυτό το διάγγελμα σε εισαγωγικά που Μάλιστα. έβγαλε ο κύριος Γιαννίρης και η παρέα του. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε. Αλλά είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ εγώ.